Η Ευρωβουλευτή τη Ελιά Ευακαηλή σε δηλώσει τη προσερχόμενη τη εργασία του Δεύτερου Αναπτυξιακού Συνεδρίου δήλωσε ότι σκέφτεται σοβαρά την πρόταση που τη έκανε η Φόφη Γεννηματά να είναι υποψήφια για τη Δημαρχία τη Θεσσαλονίκη. Μου έγινε αυτή η πρόταση, την οποία και σκέφτομαι, καθώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει ένα δήμαρχο που θα μπορεί να κάνει πραγματικά ε, όσα ονειρεύεται και όσα θα ήθελε και να μην είναι όμοιρος ευρύτερων συμμαχιών. Άρα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να συζητηθούν πρώτα, αλλά δεν πάει να είναι μια εξαιρετική τιμή. Άρα είναι σε σκέψη σας. Βεβαίως είναι σε σκέψη μου. Ο επικεφαλή του ποταμιού, Σταύρο Στοδωράκη, σε ερώτηση για το ποιον θα στηρίξει ω υποψήφιο για τη Δημαρχία τη Θεσσαλονίκη, απάντησε. Υπάρχουν πολλοί, ε, πολλοί στο ποτάμι εδώ, στη Θεσσαλονίκη, ενδιαφέρονται να υπάρξει μια συνέχεια της πολιτικής μπουτάρη. Ε, θα περιμένουμε τις δικές τους εκτιμήσεις, τις δικές τους απόψεις, γιατί ξέρετε και εδώ υπάρχει μια διαφορά. Το ποτάμι δεν πιστεύει ότι θα πρέπει να ορίζει αυτό τους υποψήφιους δημάρχους. Γι' αυτό έχουμε το φαινόμενο σε κάποιες περιοχές να υποστηρίζουμε δημάρχους που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, σε κάποιες άλλες που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και από το ΚΚΕ υποστηρίζουμε δημάρχου. Και νομίζω ότι αυτό θέλει η κοινωνία σήμερα, 2018, από τα κόμματα. Να μην πατρονάρουν του δημάρχου, να υποστηρίζουν του καλύτερου. Όσον αφορά στην ενδεχόμενη υποψηφιότητά τη, η Υφυπουργό Μακεδονία Τράκη Κατερίνα Νοτοπούλου σχολίασε. Εργάζομαι από το γραφείο του Πρωθυπουργού και από το ρόλο τη Υφυπουργού Εσωτερικών Μακεδονία Θράκη για τη νέα ατζέντα τη πόλη για τη Θεσσαλονίκη, α, στραμμένη με το, το βλέμμα στη διαβαλκανική συνεργασία. Επομένω, σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζω να εργάζομαι. Δεν θέλω να υπεκφύγω στην ερώτησή σα. Το στίχημα πέρα από τα πρόσωπα είναι όλε οι προοδευτικέ δυνάμει του τόπου να ενωθούμε, έτσι ώστε η Θεσσαλονίκη να παραμείνει πολύ ανοιχτή. Πολύ φωτεινή, πολύ πρόοδου, πολύ με ανάπτυξη και να μην γυρίσει πίσω. Και δυστυχώ μα προβληματίζουν πάρα πολύ φωνέ σκοταδιστικέ που έρχονται ξανά στην επιφάνεια. Σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι με αφορά, θα είμαι πάντα στην πρώτη γραμμή στην προσπάθεια αυτή που καταβάλουν οι άνθρωποι αυτού του τόπου. Εξάλλου, μαζί το σχεδιάσαμε το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη και μαζί το υλοποιούμε όπου και αν είμαστε. Στι 20 Δεκεμβρίου στην Ικάλπηση Πρωτοβουλία. Αυτό αποφασίστηκε στην τελευταία συνεδρίαση τη Δημοτική Ομάδα προκειμένου να επιλέξει η Πρωτοβουλία πρόσωπο υποψηφίου, το οποίο θα καταθέσει στο διάλογο με του υπόλοιπου. Δεν ήταν στι προθέσει μα, ούτε αυτό περιλάμβανε και οι αποφάσει τη Κεντρική Επιτροπή, να έχουμε κάποια κομματική υποψηφιότητα. Προέκυψε όμω αυτή η ανάγκη, όπω ξέρετε, μετά την απόσταση τη υποψηφιότητα Μπουτάρ. Τώρα, βέβαια, εμεί έχουμε πει ότι είμαστε υπέρ της συγκρότησης ενός ευρύτερου μετώπου που δυστυχώς έχει αποκτήσει και μια ιδιαίτερη πολιτική επικυρότητα λόγω της ανώτου και της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Όνομα και λογότυπο συνδυασμού αναμένεται να ανακοινώσουν σύντομα ο Σπύρος Βούγιας και ο Νίκος Νιφούδης. Στην ίδια εκδήλωση αναμένεται να ανακοινωθεί και ο επικεφαλής του συνδυασμού η Πολύχρωμη Θεσσαλονίκη. Με την πολύχρονη Θεσσαλονίκη, με τον Νίκο Νιφούδη, έχουμε ξεκινήσει την προσπάθειά μα. Παρακολουθούμε όμω αυτέ τι προσπάθειε που γίνονται στι όμορε και συγγενικέ παρατάξει που έχουν ένα αυτοδιοικητικό χαρακτήρα. Βάζουν μπροστά τα προβλήματα τη πόλη και δεν εξαρτώνται από κομματικά χρήματα και επιλογέ. ώστε να συμβαδίσουμε μαζί και να αποτελέσουμε τελικά μια πολύ ισχυρή, εναλλακτική και θετική λύση για την πόλη. Ευπρόσδεκτε είναι όλε οι κινήσει. Το ποτάμι, το κενάλ αλλά εμείς προχωράμε με κριτήριο την αποδοχή των πολιτών, γιατί τελικά, όπως λέω συχνά, η πόλη θα επιλέξει όχι μόνο τον Δήμαρχο το Μάιο, αλλά με κάποιο τρόπο θα προτείνει και τους υποψηφίου Δημάρχους. Η πόλη δηλαδή η ίδια έχει τις προτιμήσεις της, ακόμα και για τους υποψηφίου εμά δηλαδή, και μας ενθαρρύνει στην προσπάθειά μας. Μέσα στην προσεχή εβδομάδα, η κίνηση Υψήπολη θα ανακοινώσει και επισήμω την υποψηφιότητα του Γρηγόρη Ζαρωτιάδη.